Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιλέγοντας την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, ο χρήστης καλείται να επιλέξει την κατηγορία της αίτησης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι ενήλικες με επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα, ανήλικα προστατευόμενα μέλη, γονείς ανήλικων ημεδαπών. Επιλέγοντας μία από αυτές, ο χρήστης ενημερώνεται αναλυτικά για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει και για τον τρόπο μεταφόρτωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για την έναρξη διαδικασίας, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει υποβολή. Για την ταυτοποίηση του χρήστη, το σύστημα ζητά την εισαγωγή του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου για να αποστείλει σε αυτό με SMS τον εξαψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης. Ο χρήστης πληκτρολογεί το κωδικό που έλαβε με SMS στο κινητό του και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης του, επιλέγει την ιδιότητα με την οποία υποβάλλει την αίτηση και προχωρά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την υποβολή της. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την καταχώρηση των στοιχείων, ο χρήστης μπορεί εστιάζοντας στο εικονίδιο AI να δει τις σχετικές πληροφορίες για κάθε πεδίο. Ο χρήστης εισάγει τον εικοσαψήφιο κωδικό του παραβόλου. Σε αυτή την οθόνη θα πρέπει να εισαχθούν τα δημογραφικά στοιχεία του αιτούντα, τα στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου και του τόπου μόνιμης διαμονής του. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο χρήστης πρέπει να επισυνάψει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ελέγξει την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων. Επιλέγοντας το πλήκτρο υποβολή, δίνει έγκριση για την οριστική υποβολή του αιτήματός του. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα επιστρέφει στον χρήστη τον αριθμό αναφοράς της αίτησης. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει λήψη αποδεικτικού, έτσι ώστε να αποθηκεύσει το σχετικό αποδεικτικό στον υπολογιστή του.